Νέα δεδομένα λοιπόν στην εστίαση από τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο κλάδος κατεβάζει ρολά και οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Η αγωνία των εργαζομένων σε εστιατόρια, καφετέρειες και μπαρ πολύ μεγάλη. Τις αντιδράσεις θα μας μεταφέρει η Ρεγκίνα Σαβούρδου από το Μοναστηράκι και ο Στέλιος Νικητόπουλος από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Ρεγκίνα, από σένα θα ξεκινήσουμε. Δεν αντέχει αγορά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι καταστηματάρχες. Αγχωμένοι, Αλεξάνδρα, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες εστιατορίων και καφετεριών για το κλείσιμο των καταστημάτων τους από την Τρίτη. Ο χώρος της εστίασης πλήττεται και πλήττεται για δεύτερη φορά, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προέχει βεβαίως η δημόσια υγεία και είναι έτοιμοι να προσφέρουν από πλευράς τους τα μέγιστα, όμως ζητούν τη στήριξη της πολιτείας. Πολλά καταστήματα θα λειτουργούν ως takeaway ή με delivery, όμως αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με τη συνθήκη αυτή και θα υποχρεωθούν να κλείσουν τα καταστήματά τους. Ο αριθμός ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το χώρο θα βρεθούν βεβαίως χωρίς δουλειά και αβέβαιο το μέλλον για το κατά πόσο θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν όταν επιτραπεί και πάλι το άνοιγμα αυτών των καταστημάτων, Αλεξάνδρα, αλλά και αν θα μπορέσουν να επαναπροσλάβουν το σύνολο του προσωπικού τους, όπως μας είπαν. Κίνηση βλέπουμε πάντως με την κάμερα που μας δείχνει τα σχετικά πλάνα, τελευταίες εισπνοές. Ακριβώς. Λίγες μέρες πριν την Τρίτη, λοιπόν. Μουδιασμένη, Αλεξάνδρα, η αγορά της εστίασης. Ο κόσμος θα πρέπει να μπει από την Τρίτη σε μια νέα λογική. Και αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει μόνο πως δεν θα μπορεί να βγει για να πιει έναν καφέ ή να φάει σε ένα εστιατόριο, αλλά και πως όσοι θα μετακινούνται στους δρόμους από την Τρίτη και θα χρησιμοποιούν βεβαίως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα ισχύουν και εκεί νέα δεδομένα. Με το 65% της πληρότητας επιβάτες θα μετακινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλια, αλλά και τα μέσα σταθερής τροχιάς, ενώ ένας επιβάτης θα μπορεί να μεταφέρεται μεταξύ. Μένει να δούμε, Αλεξάνδρα, βεβαίως πώς θα διαμορφωθεί και η εικόνα στις τάσεις, όπου παρατηρείται συνωστισμός περιμένοντας ο κόσμος στο επόμενο λεωφορείο ή το τρόλεϊ. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει σχέδιο να αυξηθούν τα δρομολόγια, Ρεγκίνα. Για να αποφεύγει το συνωστισμό. Αλεξάνδρα, ότι η συμφωνία που προέβλεπε. Η συμφωνία που προέβλεπε το να μπουν 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ στις 60 γραμμές, λεωφοριακές γραμμές της ΟΣΥ, η οποία ξεκίνησε η εφαρμογή αυτού του μέτρου από τις αρχές του Οκτωβρίου μέχρι και αύριο, που θα μπουν ακόμη μερικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ στα δρομολόγια της ΟΣΥ. 100 τον αριθμό θα είναι αύριο τα λεωφορεία αυτά, μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Θα πυκνώσουν ακόμα περαιτέρω, θα μπουν ακόμα περισσότερο. Και στο μετρό, βασικό είναι το μετρό που γίνεται χαμός το πρωί. Ναι, να πυκνώσουν και εκεί τα δρομολόγια. Ακριβώς, στις ώρες αιχμής κυρίως παρατηρείται αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Ρεγκίνα.